φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι. Συνεχίζοντας τον καινούριο κύκλο των επεισοδίων «Γνωρίστε τα ψάρια», στο δεύτερο αυτό επεισόδιο, μετά και από παράκληση φίλου του δίδυμου αδερφού, όπως τον αποκάλεσα, και τρελάθηκε ο κακομοίρης, μου λέει: «Μα μου ρίχνεις τουλάχιστον 15 χρόνια, δεν μπορεί να είμαστε δίδυμοι». Και του λέω: «Είμαστε δίδυμοι από διαφορετικό πατέρα, αλλά από την ίδια μάνα, τη θάλασσα». Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο τώρα, εντάξει. Υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία τα περιβάλλει ένας μύθος, και το πιο ξακουστό, γνωστό σε όλους σχεδόν ψάρι, έτσι, που δεν έχει τόσο πολύ τη μορφή του ψαριού, αλλά μάλλον προς το φίδι φέρνει. Ναι, ξέρω, το καταλάβατε γιατί θα μιλήσω. Είναι η Σμέρνα. Λοιπόν, τη Σμέρνα την έχω κυνηγήσει πολλά χρόνια και την φοβόμουν και εγώ στην αρχή, μέχρι να την καταλάβω. Όταν την κατάλαβα, τη σεβάστηκα κιόλας, αλλά εξακολουθώ και την κυνηγάω για το νόστιμο κρέας της. Κι ας λένε οι άλλοι ότι δεν είναι νόστιμο, εγώ την καθαρίζω με τον τρόπο μου, έτσι. Θα σας το πω παρακάτω, και παίρνω δύο πολύ ωραία φιλετάκια, τα οποία τα τεμαχίζω όσο χωράει το τηγάνι, χρησιμοποιώ φρέσκο βούτυρο, έτσι, και κουρκούτι, και γίνεται τρομερός μεζές. Όχι μονάχα η μπύρα, και το ρετσινάκι κατεβαίνει, και το λευκό κρασάκι κατεβαίνει, και ό,τι άλλο θέλεις κατεβαίνει. Και άμα έχεις και μια περιποιημένη ντοματο αγκουροσαλάτα μαζί, άλλο πράγμα, παιδιά. Όσοι έχετε φάει Σμέρνα, ξέρετε τι λέω. Λοιπόν, γίνεται και με άλλους τρόπους, λιόκαυτη στη σούβλα, πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα στο ψάρι, απά να το γνωρίσουμε. Η Σμέρνα είναι ένα είδος ψαριού, το οποίο και αυτό έχει βράνχια, όπως και τα άλλα, έτσι. Και το σώμα της είναι σαν του φιδιού, μακρύ. Συνήθως έχει στενό στρογγυλό κεφάλι με προτεταμένα μεγάλα άγρια σαγόνια που φέρουν πολλές σειρές, όχι πολλές σειρές, φέρουν πολλά δόντια στη σιαγόνα πάνω κάτω, και πολύ κοφτερά και πριονωτά. Κόβει και κόκαλα, παιδιά, έτσι, δηλαδή αν σου πιάσει δάχτυλο, σε κλείδωση απάνω στο πύρε. Λοιπόν, το πάνω, στην πάνω σιαγόνα έχει ένα δόντι κεντρικό, το οποίο πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, αλλά περιέχει ένα δηλητήριο. Λοιπόν, και επειδή τα δόντια της Μέρνας πάντα έχουν κάποια υπολείμματα από τις τροφές που τρώει, από τα θυράματα που τρώει, έχουν πολλά βακτήρια, γι' αυτό και οι πληγές της Μέρνας, αν δεν καθαριστούν και δεν καυτηριαστούν, έτσι, σύντομα μπορεί να κακοφορμήσουν. Γι' αυτό, αν ποτέ σας τύχει, πιέστε να φύγει πάρα πολύ αίμα, έτσι, να τρέξει άφθονο αίμα, και καθαρίστε όσο πιο σύντομα γίνεται με κάποιο αντισηπτικό, και κατευθείαν στο νοσοκομείο, αν είναι σοβαρό το τραύμα, δηλαδή έχει κόψει κομμάτι ή δάχτυλο, έτσι, να σας κάνουν ορό και ό,τι άλλο ενέσεις χρειάζεται, ξέρω εγώ, τετανικό, ξέρω εγώ τι κάνουν συνήθως. Δεν μου έχει τύχει, δεν ξέρω, έχω ακούσει, δεν γνωρίζω και πολλά, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, το χρώμα της είναι σαν τη φόρμα της παραλλαγής που φοράμε, έτσι, είναι συνήθως καφέ σκούρο με κίτρινες κοιλίδες, γραμμούλες, φέρνει σχεδόν τα χρώματα του ροφού που παραλάσει. Είναι περισσότερο νυχτόβιο ψάρι. Το βασικό της είναι ότι όταν τη βλέπεις με το κεφάλι έξω από το θαλάμι της να κάνει αυτή την κίνηση, λες: «Παναγία μου, το θεριό θα με φάει». Η κακόμοιρα
δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Με αυτόν τον τρόπο αναπνέει ρε παιδιά. Τα άλλα τα ψάρια τα βλέπεις και κάνουν τα βράχια έτσι, αυτή κάνει το στόμα έτσι και αναπνέει. Δεν κάνει, δεν είναι τρελή να στην πέσει, έτσι. Και το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Σμέρνα είναι ότι δεν βλέπει παρά μόνο 5 πόντους, 5 με 7 πόντους ξεχωρίζει και βλέπει. Ζουμάρει όπως λέω, κεντράρει όπως λέω και βλέπει καθαρά. Αλλά έχει τη δεύτερη καλύτερη μύτη σε όλο το θαλάσσιο βασίλειο. Μετά από τους Καρχαρίες, η Σμέρνα μπορεί να ακολουθήσει από ό,τι λένε οι ειδικοί, και εγώ την έχω δει στην πράξη, μία σταγόνα στις 500.000 διαλυμένη θαλασσινού νερού, θα πάρει τον τορό και θα βρει την πηγή, δηλαδή από που έφυγε. Θα ακολουθήσει το ίχνος, σαν γνήσιο κυνηγόσκυλο. Και όπου περνάει το κεφάλι της και τα σαγόνια της, περνάει και η υπόλοιπη. Μου έχει τύχει παλιότερα να δω σε ένα μονόπεδρο ένα επί δύο, σαν πλάκα περίπου, έτσι, πρωί-πρωί, στην δεξιά πλευρά ένα ροφόπουλο περίπου στο κιλό, στην αριστερή πλευρά μία Σμέρνα και ενδιάμεσα ένα τραυματισμένο χταπόδι. Λοιπόν, ναι, θα σας πω την αμαρτία μου, τότε πήρα και τα τρία μαζί, ξεκίνησα από το ροφό, πήγα στο χταπόδι και τέλειωσα με τη Σμέρνα. Σας πληροφορώ ότι μέσα στο σωμάχι στο ροφόπουλο υπήρχε ένα πλοκάμι από το χταπόδι, από το χταπόδι λείπανε δύο πλοκάμια και φυσικά ξέρετε που ήταν το άλλο πλοκάμι. Στο στομάχι της Σμέρνας. Που σημαίνει ότι το βράδυ έγινε το μπραφ και πρωί-πρωί ήταν σε τεταμένη ανακοχή ποιος θα την κάνει για να τον τελειώσει. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Σμέρνα τρελαίνεται για χταπόδι, γι' αυτό και πολλές φορές έχουν αναφερθεί και υπάρχει ο μύθος ότι η Σμέρνα δαγκώνει τα οικογενειακά κοιμήλια. Ξέρετε πια αυτά που λέμε, αυτά. Έτσι, για να μην γινόμαστε και, να είμαστε κόσμοι, να μην γινόμαστε και να μην βρίζουμε. Λοιπόν, αυτό έχει προέλθει, αυτός ο μύθος ότι κάνει επίθεση στα, έτσι, γιατί οι περισσότεροι παλιοί ψαροντουφεκάδες κουβαλάγανε και μερικοί ακόμα το κάνουν το ίδιο λάθος, ψαροσακούλα εδώ στην περιοχή, και στην περιοχή αυτή βρίσκονται και αυτά, και η Σμέρνα μη βλέποντας, απλώς μυρίζοντας και θέλοντας να πάρει κομμάτι από το αγαπημένο χταπόδι, το μεζέ της, παίρνει και κάτι παραπάνω. Ξέρω, μη γελάτε, έχει τύχει και σε γνωστό και ευτυχώς ήταν η φόρμα χοντρή και κόψε το νεοπρέν και γλίτωσε το μπαλάκι. Λοιπόν, η Σμέρνα δεν επιτίθεται στα καλά καθούμενα. Οι περισσότερες επιθέσεις είναι είτε γιατί φέρουμε ψάρια απάνω, όπως μου έχει τύχει και εμένα και έχω γυρίσει το βίντεο, έτσι. Λοιπόν, είτε γιατί ξεψάρισες αργός ή κάποιο άλλο ψάρι και μπήκε σε τρύπα και εμείς το βάλαμε το κολόχερο χωρίς το γάντι, γιατί βλέπαμε την ουρίτσα να το τραβήξουμε και ακούσαμε το χράτς μπροστά από το χέρι και ήμασταν τυχεροί. Έχει τύχει στον ξάδερφό μου στα μέθαινα πριν από χρόνια, έριξα σε σαργό, ξεψάρισε, μπήκε σε μια τρύπα, την ώρα που έκανε ανάδυση αυτός έκανε τη βουτιά γιατί ήταν ρηχά, για να μην χάσουμε το ψάρι, και πριν προλάβω να μιλήσω να του πω μη, γιατί εκεί γινόταν χαμός από Σμέρνες, κάθε δεύτερη πέτρα και μια Σμέρνα, και μιλάμε για θηρία τότε εκείνη την εποχή πριν από 25 χρόνια, έτσι, κόντεψε να χάσει το δάχτυλό του και δεν φοράει και γάντια και πήρε το σαργό μισό, εγώ είδα φυσαλίδες να βγαίνω από εκεί, να χτυπιέται τρελά η ουρά του σαργού, λέω Σμέρνα, αλλά δεν είχα αέρα για να ξανακατέβω να τον βουτήξω. Τέλος πάντων, μετά τ' άκουσα τα σχολιανά του, άκουσα τα καντήλια, έτσι, και έμαθε το μάθημα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, άλλος μύθος πάλι που γίνεται γύρω από τη Σμέρνα ακούγεται είναι ότι κατά τον Αύγουστο, που είναι ο αναπορευκτικός κύκλος, βγαίνει στα ρηχά και ζευγαρώνει με οχές. Πραγματική πατάτα μύθος, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν,
η Σμέρνα είναι τόσο δειλή που αν παρακολουθήσετε το βίντεο που καθαρίζω τα ψάρια και τις έχω πετάξει τάντερα, την περιμένω 5 λεπτά με το ρολόι, με τάντερα στα 3 εκατοστά μπροστά από τη μούρη, να αποφασίσει να βγει για να φάει τη βέργα στο κεφάλι. Να πάρει τάντερα να τις ρίξω. Γιατί καλό ήταν, δεν βλέπουμε τουλάχιστον το μισό μήκος από το σώμα της Μέρνας, να μην ρίχνουμε, γιατί έχει την κακή συνήθεια να δένεται κόμπο πάνω στη βέργα, ειδικά στην Ταϊτιέν. Έτσι έχω δει Σμέρνα να ξεβιδώνει 3-1, ο άλλος κράταγε, όπλησε και κράταγε, και η Σμέρνα ξένα γυρνάει και ξεβίδω στην 3-1. Εκεί να δεις πως χέζονται και πως πηδάνε έξω από το νερό. Έτσι μη γελάτε, το έχω δει με τα μάτια μου. Λοιπόν, έχει τρομερή αντοχή, ζει, μπορεί να κάνει και 7 και 10 ώρες τον ήλιο κρεμασμένη, με σπασμένο το κορμί για να ψοφήσει, έτσι. Και καλό είναι να την βαράμε όταν θέλουμε να την φάμε. Όχι να την βαράμε, να τη φωτογραφίζουμε και να την πετάμε. Είναι κρίμα, είναι ένας καθαριστής του βυθού που έχει τη θέση του στη διατροφική αλυσίδα. Έτσι. Λοιπόν, πώς καθαρίζω εγώ τη Σμέρνα. Τελειώνω, γιατί σας έχω κουράσει. Πιάνω τη Σμέρνα και την κρεμάω, μάλλον για να πριν φτάσουμε εκεί, πώς την κάνω ακίνδυνη για να τη φέρω πάνω μου στην ψαροβελόνα. Όταν τη βαρέσω, και συνήθως προσπαθώ να τη βαρέσω είτε μέσα στο στόμα, οπότε να βγει σουβλάκι για να μην έχει αντίδραση, έτσι, ή αν δεν την μπορώ να τη βαρέσω έτσι, τη βαράω στα πλάγια εδώ ακριβώς πίσω από τα τσαούλια. Τσαούλια λέμε εμείς στα σαγόνια, έτσι, για να μην μπορεί να πάρει τη βέργα μέσα, και μετά με το μαχαίρι να της δώσω και να της κόψω το πάνω μέρος από το κόκαλο, εκεί που είναι τα μάτια, ο εγκέφαλος, και να αφήσω μόνο το κάτω σαγόνι, το οποίο τρυπάω, περνάω στην ψαροβελόνα και μετά όσο και να χτυπιέται δεν μπορεί να μου κάνει κάτι, και φυσικά λιανίζω με το πίσω μέρος, το σφυράκι που λέγαμε, τα δόντια στο σαγόνι, γιατί κόβουν σαν ξηράφια. Δηλαδή, αν την έχεις πάνω σου και γυρίσει και πιάσει και σου κάνει γραμμές πάνω στη φόρμα, πια φόδρα μέταλλο τσακίζει. Λοιπόν, και αυτό που σας λέω, το ότι βλέπω πολύ κοντά, θα το παρακολουθήσεις στο βίντεο που έχω ανεβάσει, που λέω Σμέρνα επίθεση στη μύτη του ψαροντούφεκου μετά από βολή. Θα δείτε ότι όσο είναι μακριά η μύτη του ψαροντούφεκου, η Σμέρνα ακινητή, μόλις την πλησιάσω κοντά, τότε ανοίγει το στόμα για να κάνει επίθεση, γιατί τότε τη βλέπει. Λοιπόν, πώς την καθαρίζω τώρα, για να τελειώνουμε. Κρεμάω τη Σμέρνα όπως είναι, από ένα καρφί. Πιάνω και κόβω από τον κόλο και κάτω. Δεν κάθομαι να την αρμέξω. Έτσι, γι' αυτό και χτυπάω Σμέρνες πάνω από ένα μέτρο, για να πάρω το κάτω από τις τρύπες από τα βράχια. Έτσι, μέχρι και τον κόλο. Λοιπόν, αυτό που βγάζω μπορεί να το κόψω μετά, το μαχίσω και να το κάνω μπασμό για τα υπόλοιπα ψάρια ή για άλλες Σμέρνες, έτσι. Λοιπόν, κόβω μετά, έτσι, και ξεντεριάζω. Βγάζω όλα τα άντερα, περνάω με ένα κοφτερό μαχαιράκι και αφαιρώ όλο το αίμα που βρίσκεται σπονδυλική στήλη, την ξεματώνα, να σας το πω έτσι. Μετά, με ένα πολύ κοφτερό μαχαιράκι ή με ένα ξηραφάκι, ακριβώς εκεί που είναι τα βράχια της, της κάνω μια τομή γύρω γύρω, μια χαραξιά, έτσι, δεν την πάω να την κόψω τελείως, να της κόψω και την κάτω σιαγόνα, και παίρνω μια πένσα ή ένα μυτοτσίμπιδο και σιγά σιγά τη γδέρνω να φύγει το δέρμα. Πίσω ακριβώς εκεί που είναι η πάνω πλευρά, έτσι, κάτω έχει ανοίξει, είναι αυτό το πράγμα έτσι και κρατάει, στην πάνω πλευρά ξηραφιάζω σιγά σιγά και βγάζω τις δύο λωρίδες. Έβγαλα το δέρμα. Μετά αυτό που έχω να κάνω είναι, ξεκινώντας από τη μέσα μεριά, όπως είναι η Σμέρνα, δηλαδή εδώ είναι η κοιλιακή χώρα, έτσι, δηλαδή η Σμέρνα είναι κάπως έτσι, εδώ που βγάλα τα σπλάχνα, ξεκινάω παράλληλα και κόβω, όπως είναι η ραχοκοκαλιά, παράλληλα κάθετα, και την ανοίγω πλέον σε δύο φιλέτα. Τα κόκαλα που είναι πάνω του πτερυγίου και η ραχοκοκαλιά πετιέται και μένω δύο φιλετάκια. Μετά τακώνω κομμάτια 5 δάχτυλα, κουρκουτάκι, βουτυράκι,
Δεν θέλει πολύ. 3 με 5 λεπτά ανάλογα το πάχος που έχει το φιλέτο. Και φυσικά μαζεύει. Έτσι θα βάλεις ένα φιλέτο τέτοιο, θα σου βγει ένα κομματάκι τέτοιο. Αλλά αυτό το κομματάκι, παιδιά, είναι λουκούμι. Φάτε μια φορά με τον τρόπο που σας λέω και θα δείτε την νόστιμη που είναι. Έτσι. Ευχαριστώ που με βλέπετε, συγγνώμη που σας κούρασα, αλλά πρέπει να απομυθοποιήσω λίγο τη Σμέρνα Τέρας και να την φέρω στη θέση της, τη Σμέρνα Ψάρι. Η μόνη αλήθεια που υπάρχει γύρω από την επίθεση είναι μόνο όταν είναι ζευγαρωμένη και γεννημένη. Τότε και εγώ όταν προστατεύω τα παιδιά μου θα σας φάω το λαρίκι. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις μέρνες που βλέπουμε δύο μαζί στην τρύπα. Γιατί εκεί, ναι, θα σας κάνουν επίθεση. Αυτά είχα να πω. Καλές βουτιές, ασφαλείς αναδύσεις, καλές θάλασσες και δοκιμάστε ένα φιλετάκι από σμέρνα. Έστω και ας μην την έχετε χτυπήσει εσείς. Και μετά τα λέμε. Γεια σας.